Έλληνες, αδερφούς Μακεδόνες του νομού Πέλλας, από τις πόλεις και τα χωριά που έχετε αναδείξει το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή πρώτη δύναμη. Έτσι το έχουμε και εμείς κάτω στη μάτια. Το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι πρέπει πολύ σύντομα οι Έλληνες εθνικιστές να είμαστε πρώτη δύναμη για να ξαναπάρουμε πίσω την πατρίδα μας και να τιμωρήσουμε τους προδότες και τους διεφθαρμένους. Είμαι χαρούμενος που εδώ σε πολλές περιοχές βλέπουν την πλάτη μας και οι προδότες, οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι Νεοδημοκράτες. Οι εκπρόσωποι των ανθεληνικών αυτών κομμάτων που μη σας παραμυθιάζουνε είναι ένα και το αυτό. Μέσα στη Βουλή, επειδή τους βλέπουμε, τα έχουν ψηφίσει όλα τα ανθεληνικά μέτρα και νομοσχέδια χέρι-χέρι. Καμία διαφορά. Ακόμα και όταν ήρθε η μέρα να ψηφίσουν το μέγιστο έσχος της ισλαμοποίησης της χώρας, να κάνουν τζαμί μέσα στην πρωτεύουσα της Ελλάδος και σε άλλες μεγάλες πόλεις πατρίδας μας, περίμενα τότε να δω τι θα κάνουν αυτοί που παρουσιάζονται ως δεξιοί, λέει, και πατριώτες. Και έρχεται η ώρα να ψηφίσουν για το τζαμί και φωνάζει Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ναι στο τζαμί και σηκώνεται και φεύγει και του φωνάζω την ώρα που έφευγε: πούλα τώρα και κάνα Κοράνι στην εκπομπή σου. Έτσι τους κάνουμε αυτούς τους προδότες μέσα στο άντρο της πολιτικής τους διαφθοράς. Γιατί κράζετε, γιατί είστε τόσο ρατσιστές τελικά? Εμείς δεν πρόκειται να κράξουμε κανέναν. Εμείς άλλη τύχη επιφυλάσσουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι προδίδουν τη χώρα. Και όταν λέγαμε το σύνθημα, το σύνθημα που μας έβαλε στη Βουλή, οι κλέφτες στη φυλακή, τα κλεμμένα στο λαό, ήρθε η ώρα νομίζω να το επαναλάβουμε. Τώρα που ανεβαίνει ακόμα πιο δυναμικά η Χρυσή Αυγή, να τους πούμε ότι τελειώνει η διεφθαρμένη δικτατορία τους. Πολύ σύντομα ημέρα που θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί που διέσυραν την Ελλάδα. Δεν είναι λέει ο πραξικόπημα και κλείνουν τους βουλευτές μέσα? Όχι, μου λέει, είναι η Επιτροπή Δεοντολογίας. Είχαν έρθει στη φυλακή για να μου κάνουν άρση ασυλίας. Χιλιοσύ, δεν ξέρω πόσες άρσεις ασυλίας μας έχουν κάνει, νομίζοντας ότι με αυτή τη γελιότητα θα μας σταματήσουν. Μάλιστα, ήμουνα με ένα αμάνικο στρατιωτικό φανελάκι και ένα σορτσάκι. Και λέω, πάω να τους τα πω όπως πρέπει. Και ανοίγω την πόρτα εκείνου του δωματίου που ήταν κλεισμένη αυτή η ποντική. Και όπως ήμουνα με το σορτσάκι, πέφτω πάνω στη ρεπούση, με συγχωρείτε, ας πούμε. Και εκεί επικράτησε ένα συνοσισμός, όπως θα έλεγαν αυτοί οι προδότες. Βασιζόμενοι αποκλειστικά και μόνο στις δικές της δυνάμεις. Μην πιστεύετε τους ψεύτες που λένε ότι είμαστε μια φτωχή χώρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια, που αν εκμεταλλευτεί τον εθνικό πλούτο της, τον πρωτογενή της τομέα, κυρίως δε τα ορυκτά της, τους υδρογονάνθρακες, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, που παρεπιπτόντως η κυβέρνηση που έκανε την κίνηση να βγάλει πετρέλαιο ήταν μια κυβέρνηση που δεν είχε εκλεγεί δημοκρατικά το 1973. Ήταν μια στρατιωτικού τύπου κυβέρνηση, έκανε όμως την κίνηση αυτή, στήριξε και τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα, έκανε πετρέλαιο από τη Βόρεια Ελλάδα, έδειξε τον δρόμο της εθνικής ανεξαρτησίας. Να μην πάμε στο σμηνίτη Κυριάκο Μητσοτάκη βέβαια, ο οποίος όταν οι αγώνες των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είχαν φτάσει στα κόκκινα και είχαν κλείσει όλες οι εθνικές οδοί, τον πήρε τηλέφωνο η Μέρκελ και του λέει: πες ότι δεν στηρίζεις αυτά τα πράγματα και ότι είσαι υπέρ του μνημονίου. Και βγαίνει στη Βουλή και λέει: εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε μετατρακτέρ. Τότε, τώρα λες ότι δεν είσαι μετατρακτέρ. Αν όμως η Siemens είχε βγάλει τρακτέρ, θα έκανες παντιλίκια στη Λεωφόρο Κηφισίας. Γιατί, αν ξέρετε, την οικογένεια Μητσοτάκη τη σητίζει η Siemens εδώ και δεκαετίες. Όλους αυτούς που είναι πάνω στην πλάτη μας σε βάρος της Ελλάδος. Και σε αντάλλαγμα λέει θα μας κάνουν μαθήματα κατά της διαφθοράς. Τέτοια πράγματα βλέπουμε στη Βουλή και καμιά φορά βγαίνουμε από τα ρούχα μας και τα σπάμε και φωνάζουν τον Φρούραρχο και είχε έρθει ο Φρούραρχος στις προάλλες και λέει στον Γιάννη τον Λαγό, του λέει: κύριε βουλευτά, μπορούμε να πάμε έξω? Και το απαντάει ο Γιάννης: πήγα από εδώ πέρα. Στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην ακούτε τις κυβέρνες δημοσκοπήσεις. Εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι τα αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ενδυνάμει κυβέρνηση. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός στόχος της Χρυσής Αυγής. Δεν μπήκαμε στη Βουλή για να γίνουμε σαν το ΚΚΚ, σαν αυτούς τους γελίους που παίρνουν τα λεφτά, παίρνουν τους μισθούς, τις χορηγίες και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μπήκαμε στη Βουλή για να αλλώσουμε το πολιτικό σύστημα και να κυβερνήσουμε την Ελλάδα. Και αν μας σταμάτησαν με τόσο άθλιο και παράνομο τρόπο και με φυλακές και δολοφονίες το 2013, αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Δεύτερη φορά
Παρεμπιπτόντως, έναν πιάσανε κατά τύχη, στην Αθήνα έναν κατά τύχη πιάσανε, του ζητάνε ταυτότητα, λέει παιδιά, είμαι ο γιος του Σκουρλέτη, του Υπουργού. Το ξέρετε, δεν το πάνε σε κανένα κανάλι. Τέτοιοι είναι. Οι ίδιοι που είναι στην εξουσία είναι και στα εξάρια που καίνε τις σημαίες. Όλους αυτούς, κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, η Χρυσή Αυγή θα φροντίσει να απαλλαγεί η Ελλάδα. Να απαλλαγεί από αυτό το βάρος των παλαιών και νέων μνημονιακών πολιτικών που έχουν διαλύσει την πατρίδα μας.